οι μηχανές πήραν μπροστά. Τα συνεργεία βρίσκονται επιποδός και οι σκάλες της Αγίου Νικολάου, ένα τοπόσημο για την πόλη της Πάτρας, κλείνει από την Δευτέρα 20 Μαρτίου με σκοπό να αλλάξει όψη. Οι σκάλες αυτές θα ενώσουν την Πάνω πόλη με την Κάτω ή και αντίθετα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από την άποψη ότι και με την ανάπλαση της Κάτω πόλης ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων σημαντικός και βελτιώνεται πολύ και η πόλη και η ζωή των κατοίκων και η λειτουργία της και βελτιώνεται αυτό το οποίο θέλουμε να βελτιώνεται και για τους επισκέπτες της. Οι εργασίες ανακατασκευής των κλιμάκων της οδού Αγίου Νικολάου γίνονται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας». Στην ίδια εργολαβία εντάσσεται και ανακατασκευή στις σκάλες των οδών Κυρακοστοπούλου και Πατρέως. Η Δημοτική Αρχή επενδύει στη σύνδεση του έργου με τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, τα οποία θα ομορφύνουν κατά πολύ την εικόνα της αρχαϊκής πρωτεύουσας. Απομένει όσον αφορά τις αναπλάσεις ένα σωρό λαϊκές γειτονιές. Και αυτή την εποχή και το παραλιακό μέτωπο, ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αλλάξει ακόμα περισσότερο τη φυσιογνωμία της Πάτρας, θα αποκαταστήσει την Πάτρα ως παραθαλάσσια πόλη και την ζώνη αυτή ελεύθερη, κοινόχρηστη για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Από την έναρξη των εργασιών έως την παράδοση του έργου, οι πεζοί δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από τις σκάλες. Η κυκλοφορία τους θα εξυπηρετείται από παράπλευρες εναλλακτικές διαδρομές. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 4 περίπου μήνες, ενώ με την ανακατασκευή τους θα τοποθετηθεί νέος και σύγχρονος ηλεκτροφωτισμός.